Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ανοχήρωτα αποδείχθηκαν και τα δύο παλαιά κτίρια που στεγάζουν το πρωτοδικείο της Χίου, αναφέρουν σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης οι δικαστικοί υπάλληλοι. Όπως λένε, οι στέγες και των δύο κτιρίων είναι παλιές και δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά, ενώ σε κάποια σημεία οι ψευδοροφές υποχώρησαν και τα πορτοπαράθυρα έβαζαν νερά. Μάλιστα, τα νερά του πρώτου κτιρίου κύλησαν από τον πάνω όροφο στο ισόγειο που βρίσκεται το ακροατήριο και πέρασαν μέσα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Έτσι, οι υποθέσεις του μονομελούς και τριμελούς πολυμελιωδικίου εκδικάζονται στην αίθουσα του Ειρηνοδικίου της Χίου, που είναι αρκετά μικρή και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ενώ είναι ήδη κατελημένη από τους δικάσιμους του πτεσματοδικίου. Ο παλιός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, όπως αναφέρουν οι δικαστικοί υπάλληλοι, θέτει σε κίνδυνο τις ζωές δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών, ενώ κλήθηκε ηλεκτρολόγος που έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και οι υπάλληλοι μεταφέρθηκαν στο άλλο επίσης προβληματικό κτίριο. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι δικαστικοί υπάλληλοι με την επιστολή τους ζητάνε από τον Υπουργό να ενεργήσει καταληκτικά ώστε να αρθούν άμεσα όλα τα εμπόδια που μπαίνουν τροχοπέδι στην ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου. Επιπλέον, ζητά να προχωρήσει στην ανακατανομή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων, γραμματέων και επιμελητών σύμφωνα με το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και να προχωρήσει στην πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων. Να προχωρήσουμε όμως στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του ΣΑΣ. Η εταιρεία ΑΝΕΚ κατέθεσε αίτημα για την ετήσια ακινησία του Λισσός για λόγους συντήρησης, μια ακινησία που θα διαρκέσει από τις 15 του Νοέμβρη μέχρι και τον ερχόμενο Ιανουάριο. Το συγκεκριμένο αίτημα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο και σύμφωνα τώρα με τους ναυτιλιακούς κύκλους, φαίνεται ότι η ΑΝΕΚ στο τέλος της περίοδου ακινησίας του πλοίου είναι αποφασισμένη να καταθέσει αίτημα για την αποδρομολόγηση του Λισσός από την γραμμή Πειραιά Χίος Μυτιλίνη, αφού φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός που δέχεται από την ΕΛ, από το πλοίο European Express, έχει κάνει ασύμφορη την συνέχιση των δρομολογίων του. Όλα αυτά βέβαια θα φανούν μετά τον Ιανουάριο, οπότε και λίγη η περίοδος που έχει ζητήσει η ΑΝΕΚ Lines. Να έρθουμε όμως στον Δήμο της Χίου, τον Μπάζο Μαριακιού, που ξεκινάει από την Παναγία Βοήθεια, είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και αγροκτήματα στην περιοχή Σύφη Κοφινά. Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, επανειλημμένα είχαν τονίσει το πρόβλημα στη Δημοτική Αρχή, ζητώντας από το Δήμο και τις τεχνικές υπηρεσίες τη διάνοιξη και την εκβάθυνση του Ριακιού, καθώς και την δημιουργία αγωγών. Πέρα όμως από μία αυτοψία πριν από μερικά χρόνια, δεν έγινε τίποτε άλλο, με αποτέλεσμα με την τελευταία νεροποντή να πλημμυρίσουν πολλά από τα σπίτια της περιοχής και να καταστραφούν περιουσίες. Μάλιστα, οι κάτοικοι, όπως θα δείτε και στα πλάνα σας, φοβούμενοι μία πιθανή νέα νεροποντή, προχωρούν σε αυτοσχέδιες λύσεις προστασίας, τοποθετώντας μπροστά από τις εισόδους των σπιτιών τους λαμαρίνες για να αποτρέψουν την είσοδο των νερών. Η κατάσταση εδώ ήταν τραγική. Μέχρι εδώ που βλέπετε ήταν τα μπάζα. Το Ριάκι έφραξε καλά-καλά, λειτουργούσε σαν ποταμός ο δρόμος. Πνίγηκε από κάτω η οικία του κυρίου Μπαστιάνου. Ο άνθρωπος είχε μέσα ένα 70 νερό, παρακάτω του κυρίου Κουμέντη το σπίτι και παρακάτω το σχολείο των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μέχρι τώρα είναι 12 μέρες, δεν έχει έρθει κανείς να δει ή να καταγράψει κάτι, τι πάθαμε επιτέλους. Το Ριάκι είναι σε κακή κατάσταση. Βλέπετε, η αγωγή είναι φραμένη, τα φρεάτια. Και είναι έτοιμα αυτά τα έμβρια, είναι τα φρεάτια αυτά που έφτουν τα έμβρια μέσα, είναι όλα κρέμονται. Αυτά πρέπει να σκευαστούν. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Να καθαριστεί το Ριάκι. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Εσείς είχατε επισημάνει το πρόβλημα. Έχω κάνει καταγγελία πριν 3 χρόνια επώνυμη στην τεχνική υπηρεσία, έχει κάνει αυτοψία. Μέχρι τώρα δεν έχει έρθει κανένας και αυτή μια πλευρά του χτήματός μου για μπάζα που ρίχνουν από ανέγερση οικειών χρόνια τώρα. Θα δείτε τον κύριο Χαβιάρα το χωράφι. Είναι φραμμένο όλο και έχει λειτουργήσει σαν ποταμός, έχουν φύγει όλα. Απ' την άλλη πλευρά της παλιάς ποταμιάς έχουν κάνει φρεάτιο παράνομα ανάμεσα σε δύο οικίες και μου έχουν ρίξει και αυτά τα νερά μες στο χτήμα. Έφυγε ο τείχος, πνίξαμε την κάτω γειτονιά, πλάκωσα ένα αυτοκίνητο ο τείχος μου. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Και άλλα τρία τα χτύπησε στον τείχο οι άνθρωποι και από κάτω ένα υπόγειο του κυρίου Μπίκα που είχε κάποιος άνθρωπος μέσα ηλεκτρολογικά υλικά καταστράφηκε. Υπάρχει μια οικία κατεστραμμένη. Κυριάκο. Μέχρι 1,70 ήταν το νερό. Όλα έχουν βγει άχρηστα. Δουλάπια να καινούργια πήραμε. Η κουζίνα, πάγκοι, όλα καταστραφήκανε. Οι πόρτες, οι μεσόπορτες τις έχω ξυλώσει να τις ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Μεγάλη καταστροφή. Και πόσο καιρό, αυτό
πρέπει να είναι πολύ καιρό. Είναι πολύ καιρό. Είναι πολύ καιρό. Ο άνθρωπος που νοικιάζει, η κοπέλα που νοικιάζει έχει πάει να μείνει στην αδερφή της. Mm-hmm. Μεγάλη καταστροφή. Πολύ μεγάλη καταστροφή. Τι φταίει τώρα για αυτή την καταστροφή? Και το ριάκι φταίει που πάνε και το μολώνουν συνέχεια και μπαίνουν μέσα και εντάξει, σκάρες τώρα έχουν ξεκινήσει να κάνουν μια αρχή να μας βάλουν 5-10 σκάρες να μην πνιγούμε. Εμένα καταστράφηκε και η γκαρσονιέρα από εκεί, ένα αυτοκίνητο 4x4, ένα πόλο, μια μηχανή καινούρια, όλα είναι καταστραμμένα. Δηλαδή είναι πάνω από 10.000 ζημιά και τι θα γίνει, δεν είναι το η ζημιά, είναι το να γίνει κάτι να μην ξαναπάθουμε τα ίδια πράγματα. Έχετε καταθέσει εσείς αίτηση στο Δήμο, έχει έρθει κλιμάκιο να δείτε? Έχει έρθει ένα κλιμάκιο από την πυροσβεστική. Να αλλάξουμε θέμα, αφού φαίνεται ότι προχωρά το θέμα της ίδρυσης και της κατασκευής του νέου μουσείου Μαστίχας, αφού μετά από συνεργασία της Γενικής Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σοφίας Θεολογίτου με τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, τα έργα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο τομέα τουρισμού, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα και η υλοποίησή τους πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2011, είναι για τον ομό μας το Μουσείο Μαστίχας με προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ και έτσι εντός των επόμενων ημερών υποβάλλεται ο φάκελος για να αξιολογηθεί το έργο προς ένταξη, ενώ ένα δεύτερο έργο που αφορά τυχείο είναι το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Βολισσό με προϋπολογισμό 3 περίπου εκατομμύρια ευρώ και αυτό το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ένταξης σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι εργαζόμενοι τώρα στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη. Οι εργαζόμενοι ζητούν την προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης για την κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας και την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Επίσης, ζητούν την δημιουργία μόνιμων δομών, βοήθεια στο σπίτι και κοινωνικών υπηρεσιών στους Δήμους, προκειμένου να υπάρξει η διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας τους. Τέλος, ζητούν την εξασφάλιση του κόστους μισθοδοσίας όλων των εργαζόμενων στις προνοιακές δομές με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους. Το πρόβλημα τώρα της περικοπής των ταινιών μέτρησης ζαχάρου στους συνταξιούχους ναυτικούς απασχόλησε τη συνέλευση των απόμαχων της θάλασσας που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση των σωματείων τους στο εργατικό κέντρο. Οι συνταξιούχοι ναυτικοί αποφάσισαν να ζητήσουν συναντήσεις τόσο με τους βουλευτές του νομού όσο και με την πρόεδρο του οίκου ναύτη προκειμένου να καταθέσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν την άμεση διευθέτησή του. Επιπλέον, οι συνταξιούχοι ναυτικοί συζήτησαν και για τις περικοπές της συντάξης και για την επιβολή του νέου ΛΑΦΚΑ με τον πρόεδρο του Πανχιακού Σωματείου Συνταξιούχων ΝΑΤ να ενημερώνει τα μέλη του ότι ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος των Αθηνών έχει προχωρήσει δικαστικά σε ενέργειες προκειμένου να κριθεί η συνταγματικότητα των αποφάσεων αυτών της κυβέρνησης. Το άλλο θέμα το οποίο θέλουμε να φύγει, όχι να φύγει, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει ήδη. Είναι με τη μείωση γενικά των επιδομάτων που μας έχει γίνει, έτσι. Και τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον από τις τηλεοράσεις, είτε και τις εφημερίδες, ακούμε ότι θα κοπούνε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή αναφέρομαι στα 200-200-400. Έχουν κοπεί αυτά και έχουν κοπεί βέβαια και για τους συνταξιούχους συναδέλφους που είναι κάτω των 60 ετών και έχουν οπωσδήποτε βγει στη σύνταξη νόμιμα. Τους το έχουν κοπεί τελείως. Τους έχει κοπεί τελείως, τους κάτω των 60 ετών ηλικίας. Ήδη στην Αθήνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα σωματεία αλλά και από τις εφημερίδες που έχουμε, είναι ότι έχει αρχίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στην οποία αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν κάποια σωματεία, συμμετέχουν κάποια άτομα, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια για προσβολή του κοψίματος αυτών των επιδομάτων ως αντισυνταγματική. Διότι σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν είναι ο Υπουργός Οικονομικών εκείνος που θα πάρει τις αποφάσεις. Στις συνοικίες της Χίου θα περιοδεύσουν τα μέλη του συνδυασμού Αγώνες για τα νησιά μας με επικεφαλής τον Παύλο Βογιατζή το πρωί της Δευτέρας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα επισκεφθούν στις 5.30 τις Αμάδες, το Βίκι και τα Καπιά, ενώ στις 7.30 θα βρίσκονται στα Καρδάμιλα.
Την Δευτέρα επίσης, στη 1:30 το μεσημέρι, θα συγκληθεί η Νομαρχιακή Επιτροπή και θα συνεδριάσει με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ανάμεσα στα θέματα είναι η έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο που αφορά τις εργασίες αναβάθμισης των σχολικών υποδομών της Χίου, καθώς και η έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Να περάσουμε και σε αθλητικές ειδήσεις. Για το παιδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου την Τρίτη θα γίνουν οι αγώνες Κοφινάς Μικρασιατικής στο Φαφάλιο και Κανάρης Κυβέλης στην Καλλιμασιά. Οι αγώνες ξεκινούν στις 3:30. Την Τετάρτη θα παίξουν Όμηρος Ποδοσφαιρική Ακαδημία στην Καλλιμασιά και Κλασικό Ηρακλής επίσης στην Καλλιμασιά. Για την πρώτη τώρα τοπική κατηγορία του ποδοσφαίρου, την Τετάρτη είναι προγραμματισμένοι οι αγώνες Δάφνη Ελλάδα στο Δαφνώνα, Κοφινάς Ηρακλής στο Δημοτικό Στάδιο, Καριές Ατρόμητος στο Φαφάλιο και Όμηρος Κανάρης στην Καλλιμασιά. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 3 το μεσημέρι. Να περάσουμε να δούμε και τον καιρό που αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρεια από 2 έως 4 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.